Θα μπορούσα να πω ότι πραγματικά ζούμε από το 2012 μέχρι σήμερα, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια και πριν το 2012 όχι τόσο έντονα, αλλά από το 2012 και μετά μέχρι και σήμερα η σκιά των μνημονίων έχει βαρύνει πολύ, είναι πολύ βαριά πάνω από τα νοσοκομεία. Επειδή με ρωτήσατε για το θέμα των ανασφάλιστων και αυτό σχετίζεται με τον προϋπολογισμό, εάν δείτε στους κρατικούς προϋπολογισμούς για την υγεία σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Υγείας από το 2012 μέχρι το 2017 και 2018 που υπάρχουν στοιχεία, θα δείτε στον κωδικό 2323 ένα εκατομμύριο μόνο από τον κρατικό προϋπολογισμό για τους οικονομικά αδύναμους. Υπολογίσαμε λοιπόν εδώ επίσημα ότι ο Ευαγγελισμός για τους ανασφάλιστους που νοσήλευσε το 2017, μόνο ο Ευαγγελισμός χρειάστηκε 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο ο Ευαγγελισμός, έχουμε κάνει τους υπολογισμούς σύμφωνα με αυτά τα ΚΕΝ που έχουν εκδοθεί. Άρα λοιπόν είναι θέμα χρηματοδότησης και όχι θέμα νομοθεσίας. Δηλαδή, εμείς αντιμετωπίσαμε τους πάντες και σε πριν τα μνημόνια αντίληση. Και στα μνημόνια, δεν αφήσαμε κανέναν απ' έξω. Το πρόβλημα υπήρχε με το. Παρακαλώ. Θα θέλαμε λίγο να μας σκιαγραφίσετε, να θυμηθούμε τι γινόταν από το 10 μέχρι το 14, το 14 μέχρι το 16, από το 16 ως σήμερα, σε σχέση με την περίθαλψη των ανασφάλιστων. Ναι. Αυτό που γινόταν ήταν σαν ενιαίο πράγμα τα μειωμένα κονδύλια στα νοσοκομεία. Αυτό είναι το ένα. Από άποψη διαδικασία, σας είπα για τα κονδύλια. Από άποψη διαδικασίας όμως, υπήρχε από το 2013, είχε ορίσει το Υπουργείο μια τριμελή επιτροπή που στην πράξη ποτέ δεν λειτουργήσε γιατί ο θεράπων ιατρός υπέγραφε και υπήρχε δωρεάν περίθαλψη στην πράξη και οι διοικήσεις ποτέ δεν τόλμησαν να αρνηθούν. Εννοείται τριμελή επιτροπή που. Τριμελή επιτροπή του θεράποντος γιατρού, του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας. Αυτό ήταν 6 μήνες μόνο, από τον Ιούλιο του 2014. Που εξέταζε το θέμα του αν ήταν ανασφάλιστος ή όχι. Αυτό ελήθηκε πάρα πολύ γρήγορα, διότι στην πράξη η επιτροπή αυτή ποτέ δεν μπορούσε να συνεδριάσει και πάντα λαμβανόταν υπόψη η υπογραφή μόνο του θεράποντος γιατρού και έτσι λειτουργήσε μέχρι το 2016 που δεν χρειαζόταν να κάνει η επιτροπή. Άρα υπήρχε ένα διαδικαστικό θέμα το οποίο ενώ δεν λειτουργήσε ποτέ και καλώς έκανε και δεν λειτουργήσε και καλώς ψηφίστηκε ο νόμος για να μην υπάρχει αυτό το διαδικαστικό πρόβλημα, όμως το πρόβλημα υπάρχει διότι οι συνάδελφοί μας, οι συνάνθρωποι μας, η ανασφάλιση είναι πάρα πολύ. Τα νοσοκομεία για να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις ανάγκες δεν έχουν επιχορηγηθεί και πρέπει να γίνει. Όλες οι διοικήσεις και όλες οι υπηρεσίες οικονομικές πρέπει να μεταφέρουν από κωδικό σε κωδικό, από το ένα υλικό στο άλλο. Να μεταφέρουν σε κωδικό για τα υλικά για τους ανασφάλιστους. Να μεταφέρουν από άλλα υλικά σε κωδικό για να πάρουν κανέναν επικουρικό λόγω της μειωμένης επιχορήγησης. Επειδή λοιπόν υπήρχε αυτό το πρόβλημα, μας είπαν οι κυβερνήσεις και οι προηγούμενες και αυτοί ότι ο ΕΟΠΗ θα καλύψει αυτό το ζήτημα. Έλα όμως που ο ΕΟΠΗ δεν κάλυψε ποτέ τις υποχρεώσεις στα νοσοκομεία, ποτέ δεν τις κάλυψε. Εγώ θα σας πω μόνο ένα χοντρό παράδειγμα, ότι μόνο στον Ευαγγελισμό, οι οφειλές του ΕΟΠΗ από τότε που δημιουργήθηκε ο ΕΟΠΗ επί κυβερνήσεως Λοβέρδου, επί Υπουργείας Λοβέρδου, αν δεν απατώμε, μέχρι σήμερα, μέχρι το 2018 για την ακρίβεια, είναι 230 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή δύο προϋπολογισμούς του Ευαγγελισμού χρωστάει ο ΕΟΠΗ. Γιατί Σιώρα. Το χρωστάει αυτά, διότι ο ΕΟΠΗ δεν χρηματοδοτείται από τον ΕΦΚΑ. Γιατί γίνεται αυτό? Ένα λεπτάκι να θέσει ένα ερώτημα ο συνάδελφος ο Γιάννης Παναγιώτοπουλος. Παρακαλώ, σας ακούω. Θα ήθελα να μας περιγράψετε από το 2010 που μπήκε η χώρα στα μνημόνια και άρχισε η ανεργία να αυξάνεται, άρα ο αριθμός των ανασφάλιστων συμπολιτών μας να αυξάνεται. Μέχρι και το 2014, μέχρι και το 2015 που άλλαξε η κυβέρνηση. Συσσωρευόντουσαν, αυξάνονταν συνέχεια οι ανασφάλιστοι συμπολίτες μας που είχαν ανάγκη περίθαλψης. Αυτό σταδιακά, αυτό έγινε με έναν άγραφο νόμο, να το πω έτσι, που οι γιατροί υπέγραφαν και οι άνθρωποι είχαν πρόσβαση. Σε ποιο πλαίσιο, εκείνη την ώρα οι άνθρωποι, το νοσηλευτικό προσωπικό ένιωθε ότι κάνει κάτι παράνομο ή ότι κάνει απλά τη δουλειά του? Ποιο ήταν το κλίμα? Όχι παρανομία, δεν νιώσαμε ότι κάνουμε. Απλώς είπαμε στις διοικήσεις, αποφύγετε τη γραφειοκρατία και αρκεί η υπογραφή του θεράποντος γιατρού για να τελειώνει η ιστορία. Και οι διοικήσεις υποχρεώθηκαν να το δεχθούν. Δεν υπήρχε σε μένα προσωπικά δυσκολία. Σε όλα τα νοσοκομεία, κύριε Τσιώρα. Όταν
Κύριε Σιώρα, με συγχωρείτε. Έχουμε δεν ένα ρεπορτάζ. Γνωρίζω, εγώ ξέρω. Έχουμε ένα ρεπορτάζ των νέων. Μιλάω. Που μας δείχνει ότι σε κάθε νοσοκομείο, την περίοδο που δεν είχαν πρόσβαση ανασφάλιστη στη δημόσια υγεία, υπάρχει ένα ρεπορτάζ των νέων. Οι συνάδελφοι έπαιρναν τηλέφωνα στα διάφορα νοσοκομεία, έλεγαν ότι είναι ανασφάλιστοι και ότι ήθελαν να δουν ποια είναι η συνθήκη και αν μπορούν να νοσηλευθούν στα νοσοκομεία. Και από ό,τι φαίνεται από το ρεπορτάζ, το κάθε νοσοκομείο τους απαντούσε με διαφορετικό τρόπο και στα περισσότερα ήταν απρόθυμα να τους δεχθούν, καθώς ο νόμος δεν διασφάλιζε ότι ήταν νόμιμο να περιθάλψουν τα νοσοκομεία να ασφάλιζουν τους ανθρώπους. Άρα ήταν, υπήρχε μάλλον και μια διαφορετική πολιτική ανάμεσα στα νοσοκομεία, κύριε Σιώρα. Επειδή εγώ συμμετέχω και στη διοίκηση του νοσοκομείου ως εκπρόσωπος των γιατρών, πρέπει να σας πω ότι από το 2013 μέχρι και τώρα που μιλάμε, και αύριο έχουμε μεθαύριο διοικητικό συμβούλιο, σε κάθε συμβούλιο έρχονται για δωρεάν παροχή υπηρεσιών δεκάδες και εκατοντάδες νοσηλείες από το 2013 και μετά. Επομένως, για εδώ τουλάχιστον δεν υπήρχε πρόβλημα ούτε από τη διοίκηση, από καμία διοίκηση. Και όλοι, το πρόβλημα είναι άλλο, αυτό που σας είπα. Ότι δηλαδή η χρέωση από τον κρατικό προϋπολογισμό είναι άπειρο ελάχιστη μπροστά στις ανάγκες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ωραία, θα δούμε και τα νούμερα μετά. Τώρα, επειδή... Παρακαλώ. Επειδή με ρωτήσετε συνολικά για το θέμα των επιχορηγήσεων, για τον προϋπολογισμό ουσιαστικά μιλάμε, πρέπει να σας πω, να βγάλω λίγο το ακουστικό και γιατί έχει επιστροφή, πρέπει να σας πω ότι από το 2010-12 και μετά, ενώ είχαμε μία δημόσια δαπάνη υγείας περίπου 11 με 12 δισεκατομμύρια ευρώ κατέτος, αυτή πέρυσι έφτασε το 8,1 και σταδιακά έπεφτε όλα τα χρόνια και με μεγαλύτερο ρυθμό τα πρώτα χρόνια. Και δεύτερον, ότι οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας, θα δείτε και από την Ελστάτ, θα δείτε επίσημα κρατικά όργανα να το αναφέρουν, ότι οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας, δηλαδή ότι βάζει από την τσέπη του άρρωστος, πέρα από αυτά που έχει πληρώσει σε ασφαλιστικές εισφορές, είναι 40% του συνόλου των δαπανών. Αυτό μας βάζει πρώτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πέμπτους μέσα σε όλο τον κόσμο σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Αυτό πληρώνουμε επειδή μειώθηκαν οι δαπάνες, γι' αυτό δεν έχουμε το απαραίτητο προσωπικό και έχουμε επικουρικούς και ελαστικά εργαζόμενους και γι' αυτό η φαρμακευτική δαπάνη, προσέξτε το αυτό, η φαρμακευτική μεσοσταθμική δαπάνη όλου του πληθυσμού, μάλλον για κάθε άτομο μέσω όρο ήταν 9%, αν κόστιζε 100 ευρώ το φάρμακο, πλήρωνε 9 ευρώ ασθενής. Τώρα, επειδή έχουν βγει εκατοντάδες και χιλιάδες φάρμακα εκτός μη συνταγογραφούμενα, τα λεγόμενα μη συφά, και επειδή έχουν έρθει αυτή η ιστορία με τα γενώσιμα και επειδή υπάρχει το 5 ευρώ της συνταγής του γιατρού κτλ. Σου λέει ο άλλος, αφού είναι 7 ευρώ το χάπι, το κουτί, το φάρμακο, γιατί να πάω να μου το γράψει ο γιατρός με 5 ευρώ και πάω κατευθείαν να το πληρώσω. Και έτσι αυξήθηκε πάρα πολύ η συμμετοχή των αρρώστων στα φάρμακα, ειδικά των συνταξιούχων που έχουν πληρώσει αυτή το φάρμακο. Κύριε Σιώρα, αφού υπάρχουν τα τόμοι πλέον. Και δεν μιλάω για τώρα, μιλάω για όλη την αιτία που μιλήσατε, από το 11 μέχρι το 19, για να είμαι σε ακριβής, γιατί το 10 δεν πολύ φάνηκε η... Και έτσι έχουμε αυτό το τρομερό πρόβλημα, ειδικά με τους συνταξιούχους, που πραγματικά οι συνάνθρωποι μας αυτοί έχουν γονατίσει. Μάλιστα. Πείτε μου. Δεν άκουσαμε το ερώτημά σου, Γιάννη. Όχι, όχι, μια παρατήρηση μόνο ότι σε λίγο θα μας τα εξηγήσουν και θα μας το εξηγήσει και ο Υπουργός. Αλλά νομίζω ότι οι άνθρωποι μπορούν να πηγαίνουν πλέον στις μονάδες πρωτοβάθμιας περίθαλψης υγείας και να γράφουν τα φάρμακά τους. Δεν πληρώνουν, αν δεν κάνω λάθος δηλαδή. Για να γράψουν τα φάρμακά τους. Ωραία, θα σας πω και γι' αυτό. Επειδή θα μιλήσετε με τον κύριο Ξανθό, με τον οποίο και προσωπικά γνωρίζομαι πάνω από 20 χρόνια, μας είχε υποσχεθεί ότι θα γίνουν 238 τοπικές μονάδες υγείας μέχρι το τέλος του 2017. Βαδίζουμε προς το τέλος του 2019 και δεν έχουν γίνει ούτε 110. Ένα αυτό. Δεύτερο, κάθε τοπική μονάδα υγείας θα χρηματοδοτείται 2 συν 2 χρόνια. Δηλαδή το προσωπικό δεν είναι μόνιμο. Τρίτον, θα έχει κάθε τοπική μονάδα υγείας να εξυπηρετεί 12.000 άτομα. Αυτό δεν φτάνει ούτε να μετρήσει μια πίεση για να γράψει μια συνταγή. Γι' αυτό λοιπόν εξακολουθεί ο κόσμος να πηγαίνει στους ιδιώτες γιατρούς και κυριότερο και πάνω απ' όλα, επειδή δεν είμαι και τόσο αρμόδιος να μιλήσω γι' αυτό, αυτό αντανακλάται στα νοσοκομεία. Δηλαδή,
η έλλειψη πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και δομών δωρεάν επαρκών. Γιατί υπήρχαν 360 μάλιστα πολυατρία του ΙΚΑ και υπολειτουργούν. Τα μισά δεν λειτουργούν. Έχουμε και κάνει αρκετά ρεπορτάζ. Κρατούμε και τη δικιά σας γι' αυτό έρχεται ο κόσμος στα νοσοκομεία περισσότερο. Γι' αυτό χτες είχαμε στον Ευαγγελισμό 180 εισαγωγές και 80 φορεία. Υπάρχει και ζήτημα ενημέρωσης. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για πραγματική πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που θα μας ανακουφίσει, γιατί έχουμε σακατευτεί κυριολεκτικά. Οι ειδικευόμενοι γιατροί, το νοσηλευτικό προσωπικό, έχουν γονατίσει. Εγώ είμαι 65-66 χρονών και εφημερεύω 3-4 φορές το αυτό χρόνο. Αυτό είναι σίγουρο. Το μήνα, με συγχωρείτε. Σας ευχαριστούμε, κύριο Ξανθός. Με τι αντοχές θα θέσουμε το ερώτημα σε λίγο. Και πώς θα δεχθώ εγώ, θα δεχθεί ο συμπολίτης έναν γυρασμένο γιατρό να τον αντιμετωπίσει στα επίγοντα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σιώρα. Θα απαντήσουμε. Καλή συνέχεια. Πάντως, έστω και αυτά που θίξαμε, παράκληση μεγάλη και επισήμανση προς τον κόσμο να σκεφτεί όλα αυτά τα πράγματα και να διεκδικεί. Αυτό είναι το βασικό. Γιατί σήμερα όταν είχα μόνο εγώ προσωπικά 11 φορεία στο διάδρομο, εγώ προσωπικά, σαν Ηλίας είχα 11 φορεία, τους είπα, αγαπητοί κύριοι, βλέπετε την κατάσταση, διεκδικήστε μαζί με τους μαχόμενους γιατρούς, γιατί δεν μας θέλει το ίδιο. Ο Ευαγγελισμός είναι επιβαρημένο νοσοκομείο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.